Με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εγκαινιάζει τον δεύτερο κύκλο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 30 χρόνια λειτουργίας του. Από σήμερα μέχρι τις 18 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμα εκδηλώσεων που κορυφώνεται το τριήμερο από τις 11 έως τις 13 Οκτωβρίου στη Λάρισα, όπου θα διοργανωθεί το Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Νομίζω ότι μέχρι τώρα έχουμε κατά ένα μεγάλο μέρος, αν και εμείς δεν είμαστε κατάλληλοι για να το πούμε αυτό, πρέπει να το πει ο κόσμος, πετύχει έναν από τους αρχικούς στόχους μας, που ήταν αφενός να εμπλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις διάφορες συνιστώσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας, δηλαδή τα τμήματα, τους καθηγητές αλλά και τους φοιτητές μας σε αυτόν τον εορτασμό, και αφετέρου να προσκαλέσουμε την πόλη και τις πόλεις, την πόλη που είναι η έδρα μας, αλλά και τις πόλεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να γιορτάσουν και εκείνες το πανεπιστήμιό τους. Απόψε εγκαινιάζεται στο Βόλο, στο κτίριο Τσικρίκη, η έκθεση με θέμα «Ο φεμινισμός στα χρόνια της μεταπολίτευσης» σε συνεργασία με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. Στις 10 Οκτωβρίου το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης θα ανακηρύξει σε επίτιμο διδακτοράτου τον Μανώλη Γλέζο. Επειδή σαν τμήμα έχουμε την άποψη ότι πέρα από το γνωστικό οφείλουμε να καλλιεργούμε και ένα επίπεδο αξιών και αρχών στους μελλοντικούς δασκάλους, στους σημερινούς φοιτητές μας, με αυτό το σκεπτικό προσεγγίσαμε και ζητήσαμε από τον Μανώλη Γλέζο να αποδεχθεί την πρόταση για να γίνει επίτιμος διδάκτορας του τμήματος. Και πραγματικά δεν είμαι σε θέση να εκτιμήσω εάν η τιμή είναι κυρίως στο Μανώλη Γλέζο ή κυρίως στο τμήμα, από τη στιγμή που ένα τόσο γνωστός, μια τέτοια γνωστή μορφή πανελλαδικά αποδέχτηκε αυτή την πρόταση. Στις 3 Οκτωβρίου το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης διοργανώνει συναυλία με κορυφαίους Έλληνες και Παλαιστίνιους μουσικούς, ενώ την ίδια ημέρα θα προβληθεί βίντεο με τη συμμετοχή των αποφύτων του τμήματος από το 1988 μέχρι σήμερα. Τρεις γενιές φοιτητών, σκεφτείτε ότι έχουμε 30 χρόνια, και αποφασίσαμε ένας απόφοιτος από την κάθε δεκαετία να πει τι ήταν για αυτόν το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τι ήταν σημαντικό να μιλήσει για τη ζωή του, για τους συμφοιτητές του, και με ένα συναισθηματικό τρόπο, αναμνήσεις. Ταυτόχρονα θα έχει φωτογραφικό υλικό από τις παρέες εκείνης της εποχής, από το πώς ήταν το Πανεπιστήμιο στο διάβα αυτών των τριών δεκαετιών.